Η Longsyn είναι η μεγαλύτερη κινέζικη εταιρεία στον κόσμο. Θυγατρική της Longsyn είναι η Vogue. Η Vogue είναι μια ποιοτική εταιρεία, την οποία η Longsyn δημιούργησε κυρίως για εξαγωγές εκτός Ασίας, Ευρώπη, Αμερική κτλ. Το 500R είναι το street μοντέλο της φίρμας. Χρησιμοποιεί ένα δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα. Έβγαλε 40 ύπους στο δυναμόμετρο, ιδιαίτερα αξιόλογη η επίδοση. Είναι ένας κινητήρας ελαστικός, ροπάτος, απολαστικός, λίγο κοντός σε γρανάζωμα. Θα δείτε μέχρι και 174 χιλιόμετρα τελικής. Έχει κάποιους λίγους κραδασμούς μετά τα 120 και στα 140 γίνονται πιο πολύ. Παρ' όλα αυτά η μοτοσικλέτα είναι απολαστική και για καθημερινή χρήση, για να βρίσκεσαι συνέχεια πάνω στη σέλα, αλλά και για σπορ χρήση το Σαββατοκυριακό, που μπορείτε να πάτε στην αγαπημένη σας διαδρομή και να την ευχαριστηθείτε. Ειδικά το μπροστινό ανάποδο πυρούνι της Καγιάμπα είναι εκπληκτικό. Έχουμε το πίσω είναι λίγο πιο μαλακό, δηλαδή με ένα aftermarket πιο σφιχτό ελαττήριο θα μεταμορφωθεί η μοτοσικλέτα, αλλά ακόμα και έτσι είναι προβλέψιμη συμπεριφορά, θα στρίψετε με μεγάλες κλίσεις. Θα φρενάρετε εκεί που θέλετε, τα φρένα είναι πολύ καλά, έχουμε ειδικά άναλο ABS και έχουμε και πολύ αξιόλογα ονόματα στη μοτοσικλέτα, δηλαδή στον πλεκασμό, Καγιάμπα στην ανάρτηση, Νησίν στα φρένα, η Longsyn και η Vogue δηλαδή κάνανε καλή δουλειά βάζοντας ποιοτικά εξαρτήματα με όνομα στη μοτοσικλέτα. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο γενικά, δεν υπάρχει κάτι που να απογοητεύει πάνω στη μοτοσυκλέτα. Είναι ομοιογενές το σύνολο. Έχουμε και USB θύρα φόρτισης στα όργανα. Τα όργανα αλλάζουν χρώμα, αυτό έχει πλάκα. Μπορείς να τα κάνεις τον φωτισμό τους μπλε, άσπρο, κόκκινο κτλ. Το design είναι πολύ ωραίο, πολύ επιθετικό. Είναι μια μοτοσυκλέτα που ξεχωρίζει και θα εκτιμηθεί από οποιονδήποτε την οδηγήσει. Επίσης είναι πολύ οικονομική στην κατανάλωση και εμείς είδαμε περίπου 4 με 4,5 λίτρα στα 100 μέση κατανάλωση ανάλογα και τη χρήση. Η σέλα είναι πολύ άνετη και ο κινητήρας αποδεικνύει το δυνατό στοιχείο της μοτοσυκλέτας, γιατί είναι ιδιαίτερα ροπάτος και ελαστικός, μπορείς να κινείσαι ας πούμε με 5 και 30 χιλιόμετρα, δεν χρειάζεται να αλλάζεις συνέχεια ταχύτητες και μέσα στην πόλη αυτό σου χρησιμεύει βέβαια πάρα πολύ.